Μην απορείς γιατί βλέπεις αυτό το βίντεο. Μην απορείς γιατί αυτό είναι το πρώτο βίντεο το οποίο ανεβάζουμε για το 2020. Ωραία. Αν σου κάνει εντύπωση γιατί κάνουμε ένα αστρολογικό βίντεο για τα μαλλιά, πίστεψέ με, απορρίσαμε το ίδιο κι εμείς. Ωραία. Σας έχω πει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι το διαδίκτυο είναι μια τεράστια πηγή πληροφόρησης και τεράστια πηγή παραπληροφόρησης. Και έτυχε λοιπόν να πέσει αυτό το άρθρο μπροστά μου, το οποίο ήθελα να σχολιάσουμε εδώ μαζί. Θέλω λοιπόν να μου πεις και εσύ τη δική σου γνώμη και να μου πεις αν όντως ταιριάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά στα δικά σου μαλλιά. Μισό λεπτό. Εννοείται λοιπόν ότι δεν κάνουμε αστρολογικό post. Ωραία, απλά μου έρχεται μία ειδοποίηση και βλέπω τώρα ότι έχει ανέβει ένα άρθρο σε ένα site, θα το δούμε σε λίγο, το οποίο λέει τι μαλλιά, κάθε ζώδιο λέει έχει συγκεκριμένο στυλ μαλλιών. Εσύ το ήξερες αυτό, ότι κάθε ζώδιο έχει συγκεκριμένο στυλ μαλλιών? Εμένα παιδιά ποτέ δεν έχουν έρθει να μου πούνε ότι πλην από κάποιες λεονταρίνες, να μου πούνε ότι, α, ξέρεις τι, εγώ είμαι Παρθένος, πρέπει να κουρευτώ έτσι. Εγώ είμαι Δήμος, πρέπει να κουρευτώ έτσι. Αλλά έτυχε λοιπόν να πέσω πάνω σε αυτό το άρθρο, το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε. Θα το δούμε αναλυτικά παραπάνω, θα σας το διαβάσω, θα το σχολιάσουμε και θα δούμε, ρε παιδί μου, θέλω να μου γράψετε κι εσείς ποια είναι η δική σας γνώμη σχετικά με αυτό. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τι λέει η αρθρογράφος. Κάθε ζώδιο, λέει, έχει συγκεκριμένο στυλ μαλλιών, γράφει εδώ. Είναι 4 Ιανουαρίου του 20 που έχει ανέβει το βίντεο, το βλέπετε έτσι. Ωραία. Κάθε ζώδιο λοιπόν έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ μαλλιών και γι' αυτό ξεχωρίζει σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Εγώ παιδιά αυτό δεν το έχω δει στην πράξη. Ωραία. Ξαναλέω, μόνο φανατικά κάποιες κοπέλες μου έχουν συνδέσει τα μακριά μαλλιά και λένε, α, εγώ είμαι λέοντας και έχω, λέει, πρέπει, λέει, να έχω μακριά χέτη. Μόνο αυτό, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Αλλά πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζώδια και τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα μαλλιά είναι ο καθρέφτης της εμφάνισής μας. Κάποια ζώδια ωστόσο είναι πολύ πιο χαρούμενα όταν αφήνουν το μαλλί τους μακρύ, ενώ κάποια άλλα, λέει, το έχουν πολύ κοντό ή με διάφορα ιδιαίτερα χρώματα. Παιδιά, δεν ξέρω η αρθρογράφος με ποια ιδιότητα γράφει, δεν ξέρω αν είναι hair expert, αν έρχεται σε επαφή με κόσμο, αν αξιολογεί και κρατάει στατιστικά, α, αυτός είναι Παρθένος, τα μαλλιά του τα κάνει έτσι, ή αν είναι αστρολόγος και την έχουν διδάξει κάτι τέτοιο. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Ωραία, αλλά θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια είναι η δική σας άποψη και τα δικά σας μαλλιά και το δικό σας ζώδιο. Πιστεύετε ότι ταιριάζει κάτι τέτοιο? Και πώς αξιολογείτε όλη αυτή την πληροφορία που έρχεται από το διαδίκτυο? Πάμε να δούμε λοιπόν τα ζώδια αναλυτικά ένα-ένα. Κριός. Τα μαλλιά του είναι συνήθως κοντά ή έχει μακρύ καρέ. Είτε άντρας είτε γυναίκα, θέλει πάντα, λέει, να είναι περιποιημένα. Εμένα οι αδερφές μου είναι κρύοι και οι δύο, μακριά τα είχαν, ναι, το περιποιημένα. Ταύρος, λέει, δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα μαλλιά του, ασχολείται κυρίως, λέει, με το σώμα του. Οπότε, λέει, το πολύ πολύ να πάει για ένα απλό κούρεμα. Αν έχετε κάποιο Ταύρο, παιδιά, γράψτε από κάτω χαρακτηριστικά. Δίδυμη, εγώ. Θέλει να έχει περιποιημένο μαλλί από την ώρα που ξυπνάει μέχρι την ώρα που κοιμάται. Με ένα κερί στην τσάντα είναι συνέχεια. Σε μένα, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Ναι, θέλω να είναι περιποιημένα τα μαλλιά μου στα βίντεό μου και όταν προβάλλω την εικόνα μου, αλλά γενικά δεν έχω ένα κερί στην τσάντα. Πώς έχετε εσείς, που είστε Ταύροι? Καρκίνος. Προτιμά τα μακριά μαλλιά. Συνήθως τα βάφει σε ανοιχτές αποχρώσεις. Αλλά κατά βάση, λέει, έχει λεπτή τρίχα, γι' αυτό τα προσέχει περισσότερο. Άρα εγώ από αύριο πρέπει να πάω στο κομμωτήριο και να λέω, έχεις λεπτά μαλλιά, ναι, είσαι καρκίνος. Οκ, κάπως έτσι, δεν το φαντάζομαι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέων, αυτό που σας έλεγα πριν, έχει ένα μεγαλοπρεπές μέγεθος μαλλιού. Συνήθως, κανείς μπορεί να καταλάβει αν ο άλλος είναι λέων από τον όγκο των μαλλιών που έχει. Άρα οι λεονταρίνες έχουν πολύ, πολύ μακριά, πολύ μεγάλα μαλλιά, προφανώς. Παρθένος, έχει συνήθως, λέει, σκούρες αποχρώσεις στα μαλλιά του. Η Έλενα είναι Παρθένος. Πηγαίνει, λέει, στο κομμωτήριο αρκετά συχνά. Καλά, εννοείται, γιατί είναι δικό της. Okay. Γιατί, λέει, αλλιώς δεν νιώθει άνετα με την παραμικρή ψαλίδα. Δεν ξέρω, όσοι είστε Παρθένοι ή έχετε πρόβλημα με την ψαλίδα. Ζυγός. Πρέπει να είναι πάντα στην εντέλεια. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι ο ζυγός νιώθει ότι υπάρχει ισορροπία και αρμονία όταν τα μαλλιά του είναι μονίμως σε άψογη κατάσταση. Δηλαδή όταν ο ζυγός έχει, λέει, αρμονία, όταν τα μαλλιά του, λέει, είναι σε άψογη κατάσταση. Δεν το καταλαβαίνω. Σκορπιός. Προτιμά το μέσο μάκρος, μέσο μήκος εννοεί. Τον ενοχλεί το μακρυ μαλλί.
Συνήθως έχεις σκούρες αποχρώσεις γιατί τον εκνευρίζουν τα νυχτά χρώματα. Άρα όσοι είστε σκορπιοί εδώ πέρα, θα μου γράψετε από κάτω ότι έχετε μεσαία μαλλιά και σκούρα. Δεν είστε ξανθές. Ωραία. Αυτό μας λέει εδώ η αρθρογράφος. Κομμότρια, παύλα αστρολόγος, παύλα δημοσιογράφος. Τοξότης. Τα μαλλιά είναι κάτι που δεν τον απασχολεί. Μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση και παράλληλα να ψωνίζει ρούχα παρά να πάει να τα φτιάξει. Οπότε εσείς που είστε τοξότες, γράψτε μας. Προτιμάτε τα ρούχα από τα μαλλιά, το να περιποιήσετε τα μαλλιά σας. Εγώκερος. Του αρέσει να είναι συνέχεια φτιαγμένα και χωρίς την παραμικρή ατέλεια. Προτιμά το κοντό και πολύ σπάνια το μέσου μάκρος μαλλί. Άρα οι εγώκεροι, όλοι όσοι κυκλοφορούν με κοντά μαλλιά, πρέπει να είναι εγώκεροι, έτσι. Γιατί είναι το μόνο ζώδιο το οποίο λέει για κοντά μέχρι στιγμής. Υδροχός. Του αρέσουν οι σκούρες αποχρώσεις και δεν θέλει κατά βάση να τα αφήνει πολύ μακριά γιατί τον κουράζουν. Ισχύς, λέει, θέλει μακρύ μαλλί και συνήθως το έχει ίσιο. Διαφορετικά νιώθει ανασφάλεια όταν έχει. Άρα, το μόνο ζώδιο το οποίο έχει κοντά είναι ο εγώκερος. Και ο ηχθής λέει θέλει μακρύ μαλλί και να το έχει ίσιο. Διαφορετικά νιώθει ανασφάλεια όταν έχει μπούκλες και ένα σγουρό. Και βέβαια λέει αρέσει σε δύο άτομα. Παιδιά, τι να πω. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι είναι πηγή πληροφόρησης στο διαδίκτυο αλλά και παραπληροφόρησης. Αυτό τώρα. Πείτε μου. Καχάς, πείτε μου τη χρησιμότητα αυτού που είδαμε και αυτού που διαβάσαμε. Ωραία. Για ποιον είναι χρήσιμο, για ποιο λόγο ρε παιδιά να το πατήσει αυτό το άρθρο κάποιος. Εξηγήστε μου. Εγώ το πάτησα γιατί είναι η δουλειά μου. Okay. Και λέω, θέλω να δω τι γράφει ο ποιητής. Και με ποια ιδιότητα βασικά. Ωραία. Εσείς λοιπόν τι θεωρείτε. Ισχύουν αυτά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αχ, παιδιά, λοιπόν, αυτές ήταν λοιπόν οι ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις για τα μαλλιά σας για το 2020, ραντεβού το 2021. Ελπίζω να μην ξαναπέσω πάνω σε τέτοιο άρθρο. Φιλιά, πολλά.